Καλημερίζω σήμερα τον κύριο Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Και αν η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει τόσα προβλήματα στην έρευνα, φανταστείτε εμείς. Γι' αυτό, από αυτό θέλω να ξεκινήσω. Αν το λέει η κυρία η εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, η κυρία Κοβέση, αναρωτιέμαι, μήπως ψάχνετε ψήλους στα άχυρα? Ευθέως σας το ρωτώ. Κοιτάξτε, άμα είσαι το κατάλληλο μεγενθητικό φακό, ακόμα και το ψήλο στα άχυρα μπορείς να βρεις. Και από ό,τι φαίνεται αρχίζουμε και εμείς να βλέπουμε και μέσα στα άχυρα. Ναι. Κύριε Κοκοτσάκη, μετά την Παρασκευή και τα όσα η έρευνα σας έχει φέρει στην επιφάνεια και σας και του κυρίου Παπαδάκη και άλλων που είναι στην ομάδα σας, έχει ανοίξει μια δημόσια συζήτηση, η οποία, από την οποία δημόσια συζήτηση, αυτό εγώ το θεωρώ κέρδος, δεν απέχουν ούτε οι πολιτικοί αρχηγοί με τον έναν τρόπο, από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους. Δεν εννοώ να κομματικοποιηθεί το θέμα, όλους φαίνεται ότι κάτι τους είπαν τα ευρήματά σας. Τώρα το πώς τα ερμηνεύει ο καθένας είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Παρόλα αυτά, θέλω για μία φορά ακόμη να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα σήμερα. Και το πρώτο που θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και πλέον γίνεται σύνθημα η λέξη μπάζωμα, εσείς στην περιγραφή της τεχνικής σας έκθεσης το μπάζωμα το έχετε ως κατάληξη διαδικασιών που έχουν ξεκινήσει λίγες ώρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Είναι η κατάληξη μερικές μέρες μετά. Δεν είναι μόνο μπάζωμα. Σωστά. Σωστά το λέτε, και επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με την ορθότητα των φράσεων και της ελληνικής γλώσσας, για να υπάρξει μπάζωμα πρέπει να γίνει πρώτα ξεμπάζωμα. Και το ξεμπάζωμα έχει ξεκινήσει μερικές ώρες μετά το ατύχημα, δηλαδή ταυτόχρονα το δυστύχημα. Ταυτόχρονα σχεδόν με τις διαδικασίες διάσωσης έχει αρχίσει ένα κομμάτι το ξεμπάζω. Και αυτό είναι, μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι εύκολο να το δούμε, αλλά στο εξωτερικό που η πληροφορία της εικόνας και του ήχου αλλά και του βίντεο είναι πιο ελεύθερη από την στη χώρα. Τι εννοείτε, ότι στην Ελλάδα ταπώνεται φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό? Από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε τον ίδιο όγκο πληροφοριών από το ίδιο μέσο που έχουμε αν βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να είναι τεχνικό ή μπορεί να είναι και σκόπιμο. Πάντως οι Γερανοί δεν πήγαν για να διαμορφώσουν χώρο. Οι Γερανοί είναι από την πρώτη στιγμή εκεί. Οι Γερανοί πήγαν σωστά και πολύ σωστά. Τους κάλεσε η πυροσβεστική υπηρεσία να τη βοηθήσουν στο έργο τους. Για να γίνει αυτό, υπάρχει ένας φορτωτής ο οποίος διαμόρφωσε και καλώς σωστά το χώρο, επιφανειακά βέβαια. Σε χώρο όμως και σε σημείο άσχετο με τον χώρο που είχαν καταπέσει τα συντρίμια που ενδιαφέρουν την έρευνα. Εκεί λοιπόν έβαλε τα δύο σταπέλματα κάτω, τα ξύλα που διαθέτει για αυτό το λόγο, δεν του τα φέρνει κανείς, τα έχει μαζί του. Δεν γεννάται, δεν υπάρχει γερανός χωρίς να έχει το βοηθητικό του υλικό. Και το έδαφος δεν υπήρχε κατουδένα τρόπο σταθερό στο σημείο το οποίο λέει. Άλλωστε από το φωτογραφίες είτε τις δικές μας είτε που αλλιεύουμε από το εξωτερικό, από το CNN και από άλλες, φαίνεται καθαρά ότι το ξύλο που ακουμπάει το πέδιλο πάνω δεν έχει χωθεί στο χώμα ούτε κατά το ίμιση, που σημαίνει ότι τόσο βάρος δεν κατάφερε να υποχωρήσει το έδαφος. Το ξεμπάζωμα αρχίζει όμως στο αντίθετο σημείο, εκεί που υπάρχουν τα σημαντικά ευρήματα της εκτείναξης. Μάλιστα. Διότι την ίδια ώρα που μπαίνουν οι Γερανοί και αρχίζουν και σηκώνουν βαγόνια της εμπορικής, μπαίνει και εξκαφέας. Αυτό έχει περάσει τον Τούκου. Ο οποίος, ο εξκαφέας τι ακριβώς κάνει? Ο εξκαφέας ανύποπτο χρόνο, πολύ πρωί θα έλεγα της ίδιας ημέρας, από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν εργασίες διάσωσης. Δεν έχουμε και δυνατότητα να δούμε αν είναι πρώτη ή δεύτερη ημέρα. Πάντως οι εργασίες διάσωσης είναι εξέλιξη, όλα τα συνεργεία είναι εκεί. Σκάβει. Σκάβει, αφαιρεί χώμα και το παίρνουν από το σημείο. Και σκάβει και σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή, αν φτάξετε περίπου στο 1 τρίτο των τριών στρεμμάτων, των τεσσάρων στρεμμάτων που σας είπα σε μια προηγούμενη περιγραφή. Μάλιστα. Το επόμενο μεγάλο θέμα είναι το ερώτημα που ετέθη με βάση το βίντεο που αναλύσατε καρέ-καρέ με τον κύριο Παπαδάκη από το Χιούστον. Και ετέθη από πάρα πολλούς και επίσημους φορείς. Δηλαδή, τι θέλουν? Εγώ θεωρώ ότι στην ουσία στη δική σας έρευνα απάντησαν όσοι απάντησαν ή όσοι άφησαν σπόντες. Και θέλω να σας επαναφέρω ένα βασικό ερώτημα. Δηλαδή, λέει, τι θέλουν να μας πουν? Ότι κάποια βαγόνια της εμπορικής εξαϊλώθηκαν. Εγώ δεν είδα να λέτε κάτι τέτοιο στην τεχνική σας έκθεση, βέβαια, ούτε στην πληρωματική.
Οι περισσότεροι από όσους τα λένε αυτά δεν τη διάβασαν και όσοι αναφέρθηκαν σε αυτή δεν τους συμβούλεψαν σωστά. Στην έκθεσή μας εντοπίζομαι τις ασάφειες τις οποίες περιγράφουν οι ίδιες οι εκθέσεις των επιστήμων αρχών. Αυτές εντοπίζουμε και δεν επιβεβαιώνουμε τον ισχυρισμό τους. Λέμε δεν επιβεβαιώνουμε. Αυτό λέμε δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε την ύπαρξη 13 βαγονιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν 13 ή 12 ή 15. Είναι αποτέλεσμα της έρευνας. Γιατί κύριε Γιώργο, ακούστε λίγο. Να το μάθουν και να το ακούσουν και που το έχουν ακούσει φυσικά οι ακροατές σας. Εδώ έχουμε ένα έγκλημα. Συνετελέστε ένα έγκλημα. Έχουν 57 τουλάχιστον, το τονίζω, νεκρούς. Σε αυτό το έγκλημα, αν μη τι άλλο, η απέτηση είναι να διερευνηθεί πλήρως. Η αρχή της διέρευνας είναι η διαφύλαξη του χώρου. Αυτό είναι αυταπόδεικτο πλέον ότι δεν διαφυλάχθηκε. Από την πρώτη στιγμή, ο ένας εκ των ενόχων, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία των σειρμών, δηλαδή το ένα και τα δύο τρένα είναι, ανήκουν κάπου. Για να τρακάρουν μεταξύ τους στην ίδια γραμμή, κάτι έχει γίνει λάθος. Άρα είναι και αυτοί μέσα στο σύστημα που έγινε το λάθος. Άρα ύποπτη τέλεση εγκλήματος, όπως αυτό το βαφτίσει η ανακριτική διαδικασία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούν και δεν έχουν κανένα δικαίωμα παρά μόνο αυτά που τους δίνει ο νόμος όσον αφορά τους υπόπτους. Σίγουρα όμως δεν τους δίνει κανένα δικαίωμα στο να ασχοληθούν με τα πιστήρια και κυρίως να τα απομακρύνουν στον χώρο. Μα για όνομα του Θεού, δεν βρέθηκε κανείς να τους σταματήσει όταν μερικές ώρες μετά το ατύχημα πήγαν άλλοι αμαξοστοιχεία από την άλλη μεριά και απέστειραν τα βαγόνια και τα πήγαν όπου τα πήγαν και στη συνέχεια οι αρχές ζητούσαν από αυτούς να αξιολογήσουν πώς βρήκαν τα βαγόνια τους μετά την πυρκαγιά, μετά την καταστροφή. Εγώ λέω ότι λένε αλήθεια. Αυτό όμως δικονομικά είναι ανεπιτρέπτο. Ακόμα όμως και σε αυτό το έγγραφο που απαντούν, αν το διαβάσει κανείς πολύ απλά, θα θυμηθεί τα μαθηματικά του της πρώτης τάξης του γυμνασίου ή του δημοτικού, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Αυτός που έπρεπε να μας βεβαιώσει για τον αριθμό των βαγονιών ή τον αριθμό των εμπορωματοκιβωτιών είναι ο κατανόμο αρμόδιος, που είναι η ανακριτική πάλι και οι διορθέτες πραγματογνώμονες. Αυτοί όμως, αντί να μας βεβαιώσουν για το γεγονός, ζητούν πληροφορίες από αυτόν που το προκάλεσε. Αυτό πώς μπορώ να το βαφτίσω? Καλή λειτουργία? Χρειάζεται ένας πραγματογνώμονας σαν εμένα για να το πει αυτό? Καταλαβαίνω ποια είναι η θέση των ανακριτικών αρχών. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Αλλά αυτοί είναι συνεργάτες των ανακριτικών αρχών. Ναι, ξέρετε, είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί χθες ο νομικός των συγγενών, ο κ. Ηλιοπούλος, μας είπε ότι πήρε απάντηση από τις ανακριτικές αρχές, η οποία έχει πάει και στην εισαγγελία του Αρείου Παγού, ότι δεν υπάρχει πουθενά εντολή έγγραφη ποιος θα δεσμεύσει το χώρο. Πουθενά, τίποτα. Από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει, δεν έχει λειτουργήσει κανείς. Ακόμη χειρότερο που η αστυνομία υποχρεώθηκε να συνοδεύει βαγόνια της εμπορευματικής μέχρι τη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της εταιρείας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να υπάρχει. Δηλαδή, τόσα χρόνια που κάνουμε έρευνες στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε εντολή για να κάνουμε τη δουλειά μας? Αυτό χρειάζονται οι πραγματογνώμονες, οι ανακριτικοί πάλι, οι πραγματογνώμονες χρειάζονται εντολή για να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αυτονόητες δουλειές. Περιγράφεται στην ποινική δικονομία ότι οφείλει να διαφυλάξει το χώρο αναλύωτο μέχρι το πέρας της έρευνας. Εκτός και αν κάποιος αποφάσισε ότι μια ώρα ή δύο ώρες μετά ή τρεις ή πέντε τελείωσε η έρευνα. Με συγχωρείτε, λέτε χρειάζεται να κάνουμε τη δουλειά μας. Την Παρασκευή, το είπατε στην τηλεοπτική εκπομπή, πέρασε έτσι χαμηλά. Ίσως και εσείς θελήσατε, δεν ξέρω, να μην το σηκώσετε πολύ, αλλά βλέπω ότι επανέρχεται. Έχετε υπόψη σας, και την έχετε υπόψη σας, την πρώτη έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η πυροσβεστική υπηρεσία ολοκληρώνοντας την έρευνά της. Και εδώ προκύπτουν μερικά ζητήματα. Πρώτον, η έκθεση αυτοψίας πυροσβεστικής για το έγκλημα στα Τέμπη είναι μία σελίδα, αφορά 57 επισήμως, καλά το λέτε, νεκρούς, είναι μία σελίδα, η πρώτη, δεν περιέχει περισσότερες από 6 παραγράφους και μάλιστα η αυτοψία αναγράφεται στο έγγραφο, αυτό που δείξαμε την Παρασκευή, ότι ξεκίνησε στις 1:55 τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 4:25. Μέσα 2,5 ώρες ολοκλήρωσαν την έρευνα κλείνοντας την πρώτη έκθεση. Και σήμερα μάλιστα μια εμβληματική φυσιογνωμία της πυροσβεστικής, στρατηγός αναποστρατεία και ειδικός πραγματογνώμονας, ο κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, λέει ότι αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Έχω εδώ το έγγραφο, το έχω φέρει πάλι μπροστά μου. Λέει, μέσα σε 2,5 ώρες η αρχική αιστεία της φωτιάς, την ώρα και το χρόνο μετάβασής της,
δεν ήταν όταν ήταν το συμβάν σε εξέλιξη και υπήρχε συνεχόμενη διαδικασία. Από τη φωτιά κάηκαν ολοσχερός μια ηλεκτράμαξα, η άμορφη μάζα πρόσκουσης αμαξοστοιχίας, έλαια ψήξης, πλαστικά και μονωτικά υλικά. Το συμβάν έχει επιληφθεί αστυνομία. Τελεία. Αυτό είναι. Είναι αυτοψία αυτή. Σε 2,5 ώρες. Σε μία σελίδα. Κοιτάξτε, το πυροσβεστικό σώμα και το κάθε σώμα δεν ευθύνεται για τις πράξεις των υπαλλήλων, οι υπάλληλοι ευθύνονται για τις παραλήψεις. Η συγκεκριμένη αυτοψία δεν είναι αυτοψία. Σύμφωνα με τον νόμο, ο νόμος είναι σαφής. Η έκθεση απλής αυτοψίας προϋποθέτει τόπο, πράγματα, ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν στην αυτοψία τους, πέραν αυτών που λέτε, ούτε καν δεν έγραψαν ότι είχαμε έστω αριθμό θυμάτων, νεκρών. Δεν γράφει τίποτα. Όχι, δεν γράφει. Όχι. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι η δεύτερη τους. Αυτό είναι ακόμα χειρότερα. Ότι ενώ στην πρώτη η αιτία είναι αυτή, στη δεύτερη που δεν ενώ έχουν τα αντικείμενα, έχουν το χώρο αναλύωτο ακόμα τις πρώτες ώρες, δεν βρίσκουν τίποτα. Ή το αφήνουν να το βρει κάποιος άλλος, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιος θα το βρει. Εν πάση περιπτώσει. 29 μέρες μετά, επανέρχονται προφανώς μετά από εντολή του ανακριτή, και αυτό που περιγράφουν οι ίδιοι είναι ότι ο χώρος έχει πλήρως διαμορφωθεί, δεν υπάρχει τίποτα. Και βγάζουν πλήρως αιτιολογημένη αιτία, δηλαδή αυτό που δεν βρήκαν την ώρα που είχαν τα αντικείμενα. Το βρήκαν όταν δεν τα είχαν. Αυτό είναι τρομερό. Ούτως ή άλλως αυτό δεν είναι αυτοψία. Η δεύτερη, δηλαδή δεν μπορεί να επέσει καμία θέση απόδειξη σε αυτό το πράγμα. Άρα, είναι πρωτοφανές. Άρα λέτε ακόμη χειρότερα από την πρώτη, που είναι 2,5 ώρες. Και είναι φυσικά, μια σελίδα. Διότι κοιτάξτε να δείτε, προκύπτει και μια αλληλογραφία μεταξύ των ιδίων και των πραγματογνωμόνων. Τους οποίους δεν διόρισαν αυτοί για να έχουν κάποια σχέση. Τους διόρισαν άλλη αρχή. Και ουσιαστικά ταυτίζονται. Παίρνουν τα δείγματα του ελληνικού σημείου του κράτους, παίρνουν ένα κόπι που αναλύεται μόνο το έλαιο της σιλικόνης και αγνοούν, ο ερευνητής δεν αγνοεί. Ο ερευνητής ερευνά τα πάντα. Και το πιο απίθανο. Και είπαμε και άλλη φορά ότι η έρευνα είναι η μέθοδος απόδειξης. Όταν κάτι δεν μπορείς να το αποδείξεις, αποκλείεις το άλλο όμως. Αυτοί λοιπόν πήραν το κομμάτι που τους προσωμίαζε, συμφώνησαν. Συμφωνούν όλοι επιστημονικά ή δεν ξέρω πώς συμφωνούν, χωρίς να αιτιολογούν πώς συμφωνούν. Μα τι επιστημονικά, εδώ δεν υπήρχε χημικός, μηχανικός, το λένε οι ίδιοι. Στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται τα εισαγωγικά. Θα ήθελα να πω μόνο σε όλους αυτούς που ισχυρίζονται ότι τα χιλιάδες κράστες που έχουμε στην κατοχή μας όσον αφορά το έλαιο σιλικόνης στους μετασχηματιστές των τρένων που γίνονται για να μπουν τα τρένα και μετασχηματιστές στην κυκλοφορία και στις ράγες, δεν βρέθηκε έστω και ένα και είναι 18.000. 18.000 κράστες έχουμε βρει και είναι εύκολο να τα βρει κανένα στο διαδίκτυο. Που γίνονται από όλες τις εταιρείες που κάνουν τεστ για τους μετασχηματιστές τους για τα τρένα που βάλουν στην κυκλοφορία. Σε κανένα από αυτά δεν έδειξε το έλαιο σιλικόνης καμία τέτοια συμπεριφορά. Σε κανένα. Έχω πει και άλλη φορά, κύριε Κοκοτσακιάν, αυτό το έχουμε εντοπίσει στην Ελλάδα και είναι παγκόσμια πρώτη, θα έπρεπε να έχει σημάνει παγκοσμίως αλάρμ σε όλες τις αμαξοστοιχίες. Αυτό εμένα, κύριε Γιώργο, μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά λάθη. Τόσα πολλά λάθη από τόσους πολλούς. Μάλιστα. Δεν θα το σχολιάσω. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πληροφορία ότι πάμε σε ορισμό νέο πραγματογνώμονα. Ένα χρόνο μετά, προφανώς ο πραγματογνώμονας έχει από τη μία τους δύο πραγματογνώμονες τους επίσημους των πρώτων ημερών και τη δική σας τεχνική έκθεση. Μπορεί να λειτουργήσει ένα χρόνο μετά? Καταρχήν ελπίζω και εύχομαι να μην είναι πραγματογνώμονες από αυτούς οι οποίοι, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, έχουν εμέσως ή αμέσως εμπλακεί με την ιστορία, γιατί αυτό τους καθιστά αμέσως πρόσωπα που εξαιρούνται. Εάν προφανώς η δικαιοσύνη ξέρει για ποιο λόγο θα το κάνει, είναι όμως πάρα πολύ δύσκολη θέση του και δεν θα ήθελα να είμαι από αυτούς. Που μετά από ένα χρόνο καλείσαι να διερευνείς κάτι που δεν υπάρχει κάτι, άρα διερευνάς και αποφαίνεσαι σε αυτά που ισχυρίζονται κάποιοι. Και αυτό είναι δύσκολο. Είναι δουλειά του δικαστηρίου περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί ο πραγματογνώμονας το λέει και η λέξη. Ερευνά τα πράγματα. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον πράγματα. Με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Την Παρασκευή, λέει, κύριε Σαχίνη, και το επιβεβαίωσε ο κύριος Κοκοτσάκης, ακούστηκαν κάτι περίεργα για την τηλεφωνική του συσκευή. Έχει κάνει κάτι από εκεί και κάτω? Ναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα μυστικό. Ίσως βοηθήσει κιόλας. Επειδή τα προβλήματα συνεχίζονται, προσέφυγα στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.
Περιμένω να δω. Εύχομαι και ελπίζω να είναι τεχνικά τα προβλήματα. Ανεξάρτητη αρχή των προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Έχω άλλο μήνυμα εδώ. Καλησπέρα. Βεβαίως δεν σας αφορά, αλλά θέλω να τα ακούσετε. Σας στέλνω, λέει, αυτό το μήνυμα. Και θέλω να προσθέσω τα εξής συνοπτικά. Επειδή σας ακούω να λέτε διαρκώς για 57 επισήμως νεκρούς. Ο τρόπος έκδοσης εισιτηρίων στα τρένα γίνεται με τρεις τρόπους. Είτε ηλεκτρονικά, είτε σε όλα κατά τα τόπους εκδοτήρια της εταιρείας, τα οποία λειτουργούν εργολαβικά, είτε λόγω έλλειψης χρόνου εντός αμαξοστοιχίας. Η τελευταία περίπτωση σπανίζει μεν, αλλά σε περιπτώσεις που για παράδειγμα είναι επιστροφή γιορτινών περιόδων, ήθιστε και αυτό, γιατί ναι μεν οι θέσεις φαίνονται καταλυμμένες, αλλά οι περισσότεροι επιβάτες ποντάρουν στις τυχόν ακυρώσεις. Τα παραπάνω σας τα γράφω από την εμπειρία μου, μια που εργάστηκα στην έκδοση εισιτηρίων μέχρι τον Νοέμβριο του 23. Δυστυχώς είχα βγάλει εισιτήρια 4 νεαρών κοριτσιών για το ελόγω τρένο για Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης είχα εκδώσει εισιτήριο μέχρι Λάρισα για υπάλληλο. Και είναι εκείνος που ήρθε μετά από 2 μέρες και μου είπε ότι η πλατφόρμα στη Λάρισα ήταν γεμάτη με κόσμο που περίμενε να ανέβει στο τρένο που ήταν ήδη φίσκα. Στη Λάρισα κατέβηκαν λιγότεροι από όσους περίμεναν να επιβιβαστούν. Από ό,τι κατάλαβε, ήταν αρκετοί που ανέβηκαν στο τρένο με την πρόθεση να εκδώσουν εισιτήριο μέσα, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβαιναν την αναχώρησή του. Η πρακτική στην περίπτωση έκδοσης εντός αμαξοστοιχίας έχει ως εξής. Ο ελεγκτής έρχεται, ζητάει το εισιτήριο σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το εκδίδει επί τόπου, αλλιώς σε περίπτωση άρνησης εκδίδει το ανάλογο πρόστιμο. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 1 ώρα πριν την άφιξη στον τελικό σταθμό. Τι σημαίνει αυτό? Ο ελεγκτής, εφόσον είχε έρθει στα μπροστινά βαγόνια, είχε ήδη ολοκληρώσει την έκδοση εισιτηρίων με το μηχάνημα χειρός που είχε στη διάθεσή του. Αυτό φυσικά το μηχάνημα που θυμίζει POS θα έχει καταστραφεί. Αλλά τα δεδομένα των εισιτηρίων που εκδόθηκαν υπάρχουν. Αυτά τα δεδομένα που είναι στην κυριότητα της εταιρείας μπορούν να δείξουν αν όντως μιλάμε μόνο για 57 ή για περισσότερους. Δυστυχώς υποψιάζομαι ότι ο αριθμός είναι πλασματικός. Δεν απορώ λοιπόν γιατί η σπουδή με την οποία αποφασίστηκε η καταστροφή του πεδίου και η συγκάλυψη του εγκλήματος. Όμως, απορώ τόσους μήνες που δεν βρέθηκε η εισαγγελέας να ζητήσει από τη μηχανογράφηση της εταιρείας όλα τα εισιτήρια για να γνωρίζουμε επιτέλους πόσα ήταν πραγματικά τα θύματα. Θα μου πει κανείς, χωρίς πίεση τίποτα δεν γίνεται. Όπως θα μου πει κάποιος ότι τόσο καιρός που έχει παρέλθει, τα στοιχεία μπορεί να έχουν παραποιηθεί. Όπως και άνθρωποι μπορεί να έχουν εξαϊλωθεί και κανείς ποτέ δεν θα τους αναζητήσει. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Είναι μια κυρία που εργάζονταν. Πώς το ακούτε αυτό εσείς? Εσείς βεβαίως δεν είστε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Από την πλευρά μου δεν μπορώ να το διερευνήσω αυτό, δεν είναι δουλειά μου. Αλλά θα μπορούσατε άνετα που την ώρα που θέλει να συνεισφέρει στην έρευνα να το διαβιβάσετε στις αρμόδιες αρχές τον ανακριτή της Λάρισας για να κάνει την έρευνα και αυτή. Επ' αυτού όμως θα ήθελα να πω το εξής. Τυχόν, γι' αυτό λέω στις κουβέντες μου, λέω 57 τουλάχιστον. Το λέω εξ αντικειμένου, δεν το λέω έτσι αφηρημένα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ως σύμβουλος των συγγενών των θυμάτων ότι μετά από πολλές απαιτήσεις, πιέσεις, περίπου στο Νοέμβριο υπήρξε μια ομάδα έρευνας που πήγε στη θέση Κουλούρη που έχουν αναποτεθεί τα όποια συντρίμια έχουν μείνει και με τη βοήθεια ειδικών σκυλιών έκανε έρευνα στα συντρίμια. Δεν γνωρίζω τον αριθμό, αλλά γνωρίζω πάρα πολλά δείγματα ανθρώπινου υλικού ευρέθηκε. Αυτός ο μόνος τρόπος, αυτό και μόνο το αποδεικνύει ότι εσπεσμένα μετακίνησαν τα αντικείμενα από το χώρο και δεν έγινε σωστή δουλειά. Αυτό μόνο του το αποδεικνύει, δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω. Λίγο παραπάνω σεβασμός για τους ανθρώπους χάθηκαν, έχει μεγάλη σημασία να το λέμε. Πάντως ευρέθηκαν. Αυτό είναι γνωστό, γιατί είμαστε παρόντες και βλέπαμε τη διαδικασία, ασχετά αν αυτοί είχαν πάρει την μορφή του επισήμου εκπροσώπου πλέον της πολιτείας, γιατί μόνο έτσι θα ήταν και εξ αντικειμένου ορθά τα όποια συμπεράσματά τους. Ξέρω όμως ότι αν δεν ταυτοποιηθούν, είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε τόσους αγνοούμενους, κάνουμε ταυτοποίηση με τους συγγενείς τους κλπ. Όταν λοιπόν οι αγνοούμενοι ταυτίζονται με τους αναζητούντες, αλλά έχουμε περισσότερα DNA στην κατοχή μας, άρα έχουμε και κάποιους ανθρώπους που δεν τους αναζητάει κάποιος. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Είπαμε ότι τα δείγματα ευρέθησαν με 11 μήνες, με 10 μήνες καθυστέρηση, με 9,5. Προφανώς θα πάρουν τη διαδικασία που πρέπει για να δουν αν τα DNA τους αναζητούνται. Αν δεν αναζητούνται, τότε είναι αγνοούμενοι επίσημα πλέον. Μάλιστα.
Κρατώ όμως, κύριε Κοκοτσάκη, την πολύ σωστή επισήμανση η κυρία Δούλευος υπάλληλος στην έκδοση, ότι το POS, αν τα έχει κόψει ο ελεγκτής μέσα στο τρένο, θα έχει καταστραφεί. Εντάξει, λέει. Αλλά τα δεδομένα των εισιτηρίων που εκδόθηκαν, ακόμη και μέσα στο τρένο, υπάρχουν. Αυτά τα δεδομένα, λέει, ένα χρόνο, αναρωτιέται. Ένας δεν σκέφτηκε να πάει στη μηχανογράφηση εταιρείας να ζητήσει τα αντίγραφα. Μπορεί εύκολα να κάνει αναζήτηση μέσω των τραπεζών που πληρώνουν τα POS. Σωστό και αυτό που λέτε. Σωστό. Να, ποια χρήματα διακινήθησαν την ημέρα αυτή, το βράδυ εκείνο, γιατί αυτόματα γίνεται αυτό, ταυτόχρονα γίνεται η έγκριση. Τι ποσά εγκρίθηκαν στις συγκεκριμένες ώρες που πέρασε το τρένο από το συγκεκριμένο σημείο μέχρι από την αρχή ως το τέλος της διαδρομής, που κατέληξε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Άρα πάρα πολύ εύκολα περιορίζει το χρόνο και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να εντοπίσουν τα επιπλέον εισιτήρια που κόπτουν. Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, σαν πολλά δεν μαζεύονται που δεν έχουν γίνει. Εγώ δεν λέω ότι θα αποδείκνυαν κάτι παραπάνω. Μπορεί να ήταν αυτός ο αριθμός. Αλλά σαν πολλά που δεν έχουν γίνει όσο όφυλα να γίνουν. Πολλά δεν μαζεύονται. Όταν μαζεύονται πολλά σύννεφα και χαμηλά, τότε έρχεται βροχή. Θα σας έλεγα να κάνετε λίγη υπομονή. Θα το κρατήσω. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκοτσάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Yeah.